εδώ πέρα, ας πούμε, το βιογραφικό που λέει, ας πούμε, ευρωπαϊκούς και λατινοαμερικάνικους. Έχουμε έναν άνθρωπο κοντά μας. Θα μας τα πει πιο αναλυτικότερα. Σκοπός μας είναι φυσικά να καλύπτουμε όλα τα επίπεδα, να προωθούμε, όπως είπα, και την παράδοση, τα ήθη, τα έθιμα της παράδοσης μας. Πρώτα απ' όλα την παράδοση. Και μετά όμως να όλα τα εμπλουτίσουμε και με άλλα ακούσματα. Έτσι, μην... Γιατί η ζωή και η τεχνολογία προχωράει, οπότε να κρατήσουμε τα παιδιά μας δεν χρειάζεται μόνο ένα είδος. Οπότε έτσι, προσθέσατε από ό,τι κατάλαβα πλούσιες, και άλλα είδη. Πλούσιες. Θα κάνουμε και έχουμε βάλει και το θέατρο μέσα, να προχωρήσουμε και εκεί κάποια έτσι, δραστηριότητα. Θέλουν χρόνο φυσικά, από εκεί πέρα όμως χρόνο έχουμε και θα δούμε πώς θα πάει. Πολύ ωραία. Εδώ βλέπω ότι στο τραπέζι μας οι κυρίες έχουν φέρει και κάποια εδέσματα, αρκετές λιχουδιές, που θα έχουμε την ευχέρεια στη συνέχεια να παρουσιάσουμε όχι μόνο τα εδέσματα, αλλά και τις κυρίες που τα έχουν κάνει. Βεβαίως, έχουν βάλει μεράκι, αγάπη. Θα είστε και φυσικά και αυστηροί κριτές όσον αφορά τις ικανότητες, αλλά τα έχω δοκιμάσει και θα ρω ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Ωραία, θα τα σαρβαδάκια όμως μην τα πολυκοιτάζετε, γιατί είναι και παρωμένα. Ναι, εντάξει, θα βάλω εγώ 2-3 μετά στην άκρη. Βεβαίως, θα μας πούν και οι κυρίες πώς τα κάνανε. Πολύ ωραία. Από ό,τι βλέπω τα χαμόγελα των χορευτών εδώ. Λοιπόν, φαντάζομαι όλο το τραπέζι. Και θα. Για πες μου κάτι ήθελες να συμπληρώσεις. Το χαμόγελο λείπει στην εποχή μας. Προσπαθούμε να το διατηρήσουμε. Περνάμε όλοι δύσκολες εποχές. Και ειδικά στην Ελλάδα. Και ως εκ τούτου είναι κάτι που λείπει. Ο χορός είναι μια διέξοδος. Μας δίνει χαρά, ικανοποίηση, άθληση. Αλλά ταυτόχρονα ξεχνιόμαστε και από την καθημερινότητά μας. Γι' αυτό ακριβώς κάνουμε και εμείς αυτή την εκπομπή, για να προσφέρουμε χαμόγελο στον κόσμο που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Και κάποιες στιγμές ανεμελιάς. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τι λέτε, να δώσουμε μία γεύση από χορό στον κόσμο. Γι' αυτό και ήρθαμε. Λοιπόν, με την αγαπητή και αξιολάτρευτη χοροδιδασκάλισσα, την κυρία Γιούλη. Γάσπαρη. Την κυρία Γιούλη Γάσπαρη, θα έχουμε την ευχέρεια να τα πούμε και να γνωριστούμε σε λίγο μετά από ένα χορό. Πες μας όμως τι θα μας χορέψετε, Γιούλη, και καταρχάς μετά θα τα πούμε. Να ευχηθώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ στην καινούργια σου εκπομπή. Πολύ. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Μου άρεσε πάρα πολύ το βίντεο κλιπ. Ήταν κάτι καταπληκτικό. Μου θύμισε μια ξένη ταινία. Αλήθεια. Ήταν πάρα πολύ προσεγμένο και ευχάριστο. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε, καταρχάς θα χορέψουμε νησιώτικους χορούς, θα ξεκινήσουμε με αυτούς. Πρώτα το Συρτό, εν συνεχεία την Αγία Μαρκέλα από τη Χίο. Χίο, έτυχε ναι. Να πάω και ναι. Μου άρεσαν πολύ οι χοροί τους. Θειακό από Ιθάκη, Πηδηχτό Ρόδου και θα κλείσουμε με την Πυργούτσικο Χίου. Αυτό σαν πρώτη ενότητα των νησιώτικων χωρών. Ωραία. Εν συνεχεία θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα. Ωραία, γιατί μας ενδιαφέρει να μάθουμε για τη συνέχεια και για τους χορούς. Για ευρωπαϊκούς, Λάτιν και για αυτές όλες τις καινοτόμες ιδέες σας. Βεβαίως. Τι λέτε, πάμε χορό, παιδιά. Πάμε. Του Αιγαίου πρόβαλε να δεις, μες του Αιγαίου, Αιγαίου τα νερά. Στο φτερουγισμά. Α,
ομούδα, αχ γαλήνεψε. Τα ξενάκια σου.